Πολιτική σύγκρουση είχαμε σήμερα στη Βουλή ανάμεσα σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση αναφορικά με την επέκταση του κατηγορητηρίου κατά του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Παπαγγελόπουλου. Αύριο η ψηφοφορία για προηλημένη απόφαση χατήρι στον Αντώνη Σαμαρά κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας ζητά στα αρχικά αδικήματα για τα οποία διερευνώνται οι ευθύνες του κ. Παπαγγελόπουλου να προστεθούν μεταξύ άλλων τα αδικήματα της σύστασης συμμορίας εγκληματικής οργάνωσης, εκβιασμού και δωροληψίας. Το καυτό ζήτημα Παπαγγελόπουλου θα συζητήσουμε με τον συνήγορο και πρώην Υπουργό Οικονομικών και πολύ αγαπητό στο κοινό του Κόντρα, τον κύριο Δημήτρη Τσοβόλα. Κύριε Τσοβόλα, είστε στη γραμμή μας? Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας. Να είστε καλά. Υπουργέ, πείτε μου, εσείς τι συμπεράσματα αντλήσατε από την σημερινή συζήτηση στη Βουλή? Επειδή την παρακολούθησα όλη, γιατί για μένα ήταν και εργασία παράλληλα, ο κύριος Παπαγγελόπουλος με την τεκμηριωμένη αγόρευσή του αποδόμησε πλήρως και το κατηγορητήριο αλλά και τους κατηγόρους σε εισαγωγικά εισαγγελείς που με τις καταθέσεις τους, τις αντιφατικές καταθέσεις και τις όψιμες καταγγελίες είπανε κάποια πράγματα μετά από 1,5-2 χρόνια σε βάρος του κυρίου Παπαγγελόπουλου. Δεύτερο που πρέπει να επισημάνω, αποδείχτηκε σήμερα για πολλωστή φορά ότι τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και το ΚΙΝΑΛ δεν σέβονται ούτε την νομιμότητα ούτε τα δικαιώματα του φερόμενου ως υπόπτου Παπαγγελόπουλου. Γιατί είδαμε ότι οι ομιλητές κύριοι της Νέας Δημοκρατίας ήταν ο πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής Προκαταρτικής Εξέτασης, ο κύριος Πλεύρης και άλλοι που είναι μέλη της επιτροπής αυτής που υποτίθεται ότι εξετάζει τα πρώτα δικήματα και που θα εξετάσει και τα δεύτερα. Αυτά. Αυτό απαγορεύεται ρητά από τον νόμο και μάλιστα έκαναν αναφορά και είπανε, χωρίς να υπολογίζουν τίποτε που δείχνει αλαζονία της εξουσίας, ότι υπάρχουν ενδείξεις ενοχής. Γι' αυτό πρέπει να παραπευθούν και αυτές οι υποθέσεις. Αυτό σημαίνει μεροληψία, απαγορεύεται από τον νόμο και τους έχει καταστήσει με βάση το άρθρο 15 και επόμενα του κώδικα ποινικής δικονομίας εξαιρεταίους από την Επιτροπή. Αλλά δεν υπολογίζουν οι άνθρωποι τίποτα. Όπως παραβίασαν από την αρχή μια σειρά δικαιωμάτων, το τεκμήριο της αθωότητας, διαρροές, παραβίασαν τη μυστικότητα και ούτω καθεξής. Και ένα τρίτο που θα είδαμε για δεύτερη φορά άδεια τα έδρανα τα κυβερνητικά, τα υπουργικά. Τα υπουργικά, ναι. Είχε πει η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης στην πρώτη συζήτηση της Ολομέλειας ότι το κάνει αυτό γιατί είναι θέμα της Βουλής. Αλλά όμως σας υπενθυμίζω, σας είχα στείλει και σχετικό δελτίο σε όλα τα μέσα ενημέρωσης ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά από τις καταθέσεις των γνωστών εισαγγελέων φίλων τους πήρε θέση και είπε αποκαλύφθηκε πλέον η τέλεση των αδικημάτων και αναγκάστηκα και έκανα δήλωση και τους κατήγγειλα ευθέως ότι αυτό απαγορεύεται και δείχνει παράλληλα ότι ήταν υποκριτική η θέση της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη ότι τάχα δεν συμμετέχει στη διαδικασία. Αποδεικνύεται πλήρως ότι η Νέα Δημοκρατία στείνει πάλι πολιτικές σκευωρίες, γνωστή μου τέχνη κόσκινο, και αδιαφορεί για τις συνέπειες που έχει αυτό στην κοινωνία και μάλιστα σε μια κρίσιμη για την οικονομία, τη χώρα και το λαό περίοδο. Αυτά πράγματι θυμίζουν παλιές εποχές. Τώρα από την άλλη πλευρά, έλειπε σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης. Μα αφού λένε οι ίδιοι ότι η Βουλή είναι αυτή που αποφασίζει την παραπομπή ή όχι. Εγώ ρωτώ, ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι βουλευτής, άρα δεν έπρεπε να είναι μέσα στη Βουλή. Απλά βάζω ερωτήματα για να καταλάβει ο κάθε πολίτης, όποιο κόμμα και να ανήκει, ότι αυτά που γίνονται είναι πρωτόγνωρα, δεν θυμάμαι ποτέ. Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου και όσο ανακατεύομαι με την πολιτική, να έγινε συζήτηση
πρόταση για εξεταστική επιτροπή ή για προκαταρκτική εξέταση, χωρίς να είναι στα έδρανα, τα υπουργικά, τουλάχιστον ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Μάλιστα. Κύριε Τσοβόλα, καλησπέρα σας. Είμαι ο Σπύρος Σουρμελίδης. Καλησπέρα. Ναι. Θέλω να ρωτήσω κάτι το οποίο αφορά την απλή λογική των ανθρώπων, πέρα από τα νομικά, τα οποία εξηγήσατε και προηγουμένως και μπορεί ο καθένας και η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία να εξηγεί με το δικό της τρόπο. Αν έχουν μια ολοκληρωμένη υπόθεση, σκευωρία του Ρασπούτιν ή ό,τι άλλο, γιατί επεκτείνουν το κατηγορητήριο? Ποιος είναι ο λόγος να επεκτείνουν ένα κατηγορητήριο αν έχουν μια ολοκληρωμένη, όπως ισχυρίζεται η κυβερνητική πλειοψηφία, υπόθεση? Η αντιπολίτευση λέει ότι αυτό είναι η μεγάλη απόδειξη ότι δεν έχετε τίποτα στα χέρια σας. Μα έτσι είναι. Και λέω, πόση λογική χρειάζεται για να πει κάποιος ότι γιατί, ρε παιδιά, το κάνετε αυτό, αφή στιγμής έχετε μια ολοκληρωμένη υπόθεση? Μα το ότι ζητάνε διεύρυνση του κατηγορητηρίου αποδεικνύει σαφέστατα και χωρίς καμιά αμφιβολία ότι επειδή για τα πρώτα 4 σε εισαγωγικά δίθεν αδικήματα δεν προέκυψαν στοιχεία που να μπορούν νομικά και ουσιαστικά να θεμελιώσουν παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο, γι' αυτό εξήτασαν μάρτυρες πέρα από την εντολή της Ολομέλειας, η οποία δεν είχε καμία σχέση με τα πρώτα δικήματα, όπως ο κύριος Αθανασίου, όπως ο Μιονή κλπ, που είναι και αυτό άλλη παρανομία και άλλη ακυρότητα που δείχνει τη μεθόδευση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, γιατί θα γελιοποιούνταν τώρα, πριν φτάσουμε στο τέλος της Επιτροπής, γιατί δεν προέκυψε τίποτα. Γι' αυτό και κάνουν διεύρυνση του κατηγορητηρίου, για να πάει σε μάκρος η εξέταση και των νέων δίθεν αδικημάτων από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή, και έτσι δεν ξέρω αν στο μυαλό του κυρίου Πρωθυπουργού είναι πρόορες εκλογές και δεν ήθελε να αποκαλυφθεί η σκευωρία για τα πρώτα 4 δικήματα, δεν ήθελε να υπάρξει πόρισμα στη Βουλή και συζήτηση στην Ολομέλεια τώρα, και κάνοντας τη διεύρυνση θα παρατεθούν οι εργασίες της Βουλής για πολλούς μήνες, αφού για τα 4 υποτιθέμενα δικήματα κράτησε 8 μήνες χωρίς να ολοκληρώσει το έργο η Επιτροπή. Καταλαβαίνετε, για τα 7 νέα, όλος ο ποινικός κώδικας δηλαδή, πόσο θα κρατήσει η Βουλή. Άρα θέλει να κρατήσει σε ομοιρία τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Παπαγγελόπουλο, αδιαφορώντας για τις συνέπειες. Με την ανθρώπινη διάσταση καταρχήν, αλλά και την πολιτική και κοινωνική διάσταση. Είναι θλιβερά τα φαινόμενα. Η αλήθεια, θα ήθελα να πω στον κύριο Μητσοτάκη, ο πατέρας του Μακαρίτης, όταν έστεινε στο παρελθόν τέτοιες υποθέσεις, τέτοιες σκευωρίες, ήταν από τη Βουλή η κυβέρνησή του? Ασφαλώς όχι. Τώρα είναι εξυγχρονισμός αυτό, ή είναι αναχρονισμός, ή είναι αυταρχισμός, και είναι τα χαρακτηριστικά του λεγόμενου επιτελικού κράτους? Μάλιστα. Υπουργέ, πείτε μου και κάτι ακόμα. Σήμερα κάνατε λόγο για σωρία παραβιάσεων. Από την άλλη, κανείς θα πει ότι ο κόσμος, στη μεγάλη του πλειοψηφία, παρά το γεγονός ότι εμείς και οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί ασχολούνται με αυτό το θέμα, έχουν πάψει να ασχολούνται με το σκάνδαλο της Νοβάρτης, όσοι το θεωρούν σκάνδαλο, με τη σκευωρία, όσοι το θεωρούν σκευωρία. Μήπως δεν βγάζει πουθενά όλη αυτή η συζήτηση πλέον? Δεν ξέρω, αναρωτιέμαι. Η άποψή μου είναι ναι, δεν βγάζει πουθενά. Αλλά όμως το θέλει αυτό η Νέα Δημοκρατία. Εγώ, κάνοντας πολιτική εκτίμηση εδώ, με την παλιά μου ιδιότητα, όχι του συνηγόρου μόνο, επειδή ξέρει ότι η οικονομία της χώρας τους επόμενους μήνες θα είναι χάλια και η κοινωνία επίσης θα είναι σε πολύ τραγική κατάσταση, φτιάχνει κλίμα, προϋποθέσεις για κλίμα, για να θολώσει τα νερά. Κάνει όμως μεγάλο λάθος. Διότι η ανεργία, τα δημοσιονομικά ελλείμματα, η υπερχρέωση και όλα τα υπόλοιπα τα οποία θα υπάρξουν δεν αντιμετωπίζονται με παραπομπές ούτε με στήσιμο εικονικών δικών. Αυτά αντιμετωπίζονται με πραγματικές, ουσιαστικές οικονομικές πολιτικές που υπηρετούν την Ελλάδα και την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Αυτό είναι το πολιτικό συμπέρασμα το δικό μου, με βάση την εμπειρία τη δική μου.
Διότι ασφαλώς όταν είμαστε στην κρίση της πανδημίας και όταν έρχονται τόσα προβλήματα, ακούμε μικρομεσαίοι, δεν θα ανοίξουν. Θα υπάρξουν τρομερές απολύσεις. Θυμάστε, είχα πει από το κανάλι σας, είχα γράψει και άρθρο πριν από 1,5 μήνα, ότι η ύφεση με συντηρητικούς υπολογισμούς θα είναι 10% στο ΑΕΠ. Είχαμε και τις 10%. Τραγικές προβλέψεις από την έκθεση του γραφείου και του προϋπολογισμού. Σήμερα είδα, επιβεβαιώνει απόλυτα το νούμερο αυτό, η έκθεση του προϋπολογισμού της Βουλής. Mm-hmm. Και είναι συντηρητικός ο υπολογισμός. Άρα καταλαβαίνετε γιατί διευρύνεται το κατηγορητήριο για να συντηρεί κάποια τέτοια συζήτηση, για να αποπροσανατολίζει το λαό. Το λαό έτσι νομίζει, κάνει λάθος όμως, ότι τα προβλήματα θα είναι τέτοια που αν δεν ακολουθηθεί μια σοβαρή οικονομική πολιτική εγκαίρως και όχι βλέποντας και κάνοντας, θα είναι τόσο μεγάλα τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που δεν σώζει τίποτε καμιά κυβέρνηση με τέτοιου είδους μεθοδεύσεις. Μάλιστα. Σπύρο μου, δεν ξέρω αν έχεις κάποιο άλλο ερώτημα. Όχι, δεν έχω. Γιατί τα άλλα είναι τα δικονομικά και τα νομικά. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή λιγότερο ενδιαφέρουν τον κόσμο. Με την έννοια ότι θα αντιμετωπιστούν από εσά στη συνέχεια και όπου, σε όλες τις διαδικασίες. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι το σκάνδαλο Νοβάρτης με την επιχείρηση αντι-Νοβάρτης γίνεται η προσπάθεια να ξεχαστεί. Δεν έχει κλείσει αυτή η υπόθεση. Η υπόθεση που αφορά τα ταμεία του κράτους. Mm-hmm. Και τους Έλληνες πολίτες, τους Έλληνες φορολογούμενους. Μα κοιτάξτε. Αν υπάρχει ένα θέμα που ενδιαφέρει τους φορολογούμενους είναι αν χάθηκαν τα λεφτά τους. Ακριβώς. Μα όταν και ο κύριος Σαμαράς και άλλοι από το 2017 περίπου κάνουν συνεχώς μηνύσεις, αγωγές, ετήσεις εξαιρέσεις κατά των εισαγγελέων, κατά πολέμης διαφθοράς, τρομοκρατώντας τους ανθρώπους αυτούς, γιατί και αυτοί είναι άνθρωποι, τότε πώς είναι δυνατόν να προχωρήσει η διαδικασία του μεγάλου αυτού σκανδάλου της Νοβάρτης και πώς είναι δυνατόν να διεκδικηθούν χρήματα, διότι σήμερα έκανε μια σοβαρή παρατήρηση ο κύριος Ραγκούσης, που είπε αυτή η τακτική που ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ που μιλάει για σκευωρία, άρα ότι δεν είναι σκάνδαλο η Νοβάρτης, βοηθάει τη θέση της Νοβάρτης εναντίον της χώρας για να μην μπορεί η χώρα να διεκδικήσει αποζημίωση όπως διεκδικούν και πολλές χώρες εισέπραξαν αποζημίωση από την Νοβάρτης. Μάλιστα. Ενδιαφέρον επιχείρημα και αυτό. Υπουργέ, θέλω να σας ευχαριστήσουμε, να σας δεσμεύσουμε ότι θα έρθετε και σύντομα στο στούντιο. Καλή δουλειά και καλησπέρα και στους υπόλοιπους. Να είστε καλά.